συνεχίζουν να βρίζουν, κάποιοι συνεχίζουν να δημιουργούν προβλήματα και το κυριότερο όλων, αυτό έχει αρχίσει να κοστίζει πάρα πολύ στην ομάδα. Δικαιολογία για αυτά τα θέματα αποτελεί πάλι η οικογένειά μου και εγώ προσωπικά. Δεν έχει πλέον καμία άλλη επιλογή αυτή τη στιγμή στα χέρια της η οικογένειά μου παρά να ακολουθήσει η επόμενη λύση. Η σημερινή κατάσταση λοιπόν καταδεικνύει ότι η μόνη λύση για να βγούμε από το αδιέξοδο είναι η αποχώρηση της οικογένειάς μου από τον Παναθηναϊκό. Όπως φαίνεται, μόνο με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί ένα τέλος στην εσωστρέφεια και στη διχόνοια που υπάρχει στη τάση των οπαδών. Από τη στιγμή που δεν θα αποτελούμε πλέον μέρος της Παναθηναϊκής εξίσωσης, θα εκλείψουν οι δικαιολογίες για τη συντήρηση της άρρησης αυτής της κατάστασης. Αποχωρούμε άμεσα, καθιστώντας πλέον τις μετοχές που κατέχουμε το 54,7% αδρανής και ανενεργής, παραδίδοντάς τις σε πληρεξούσου αναγνωρισμένο δικηγορικό γραφείο της Αθήνας. Επί της ουσίας, αυτό σημαίνει ότι δεν συμμετέχουν πλέον σε οποιαδήποτε μορφής διοικητικές αποφάσεις. Οι υπόλοιποι μέτοχοι που κατέχουν το 45,3% ιδιώτες και εραστές Παναθηναϊκός έχουν πλέον την απαιτούμενη πλειοψηφία και μπορούν να ασκήσουν διοίκηση και να λάβουν τις αποφάσεις τους για την επόμενη μέρα της ομάδας. Αυτή η πρωτοβουλία μας αφήνει ελεύθερο το πεδίο να βρεθεί κάποιος ενδιαφερόμενος να προτείνει να βιώσουμε και ρεαλιστικό σχέδιο για το μέλλον του Παναθηναϊκού. Οι αναλυτικές και εμπεριστατωμένες προτάσεις θα πρέπει να κατατεθούν γραπτός και επωνύμως στην ΠΑΕ. Το προσφυλές σε πολλούς θέμα μεταβίβαση των μετοχών μας στον ερασιτέχνη είναι άτοπο. Διότι ο ερασιτέχνης τελεί ήδη υποδιοίκηση πρωτοδικείου και δεν δύναται να επιβαρυνθεί με τη διαχείριση ενός τόσο δύσκολου θέματος. Σημειώνω ότι σαν μέτοχος του 10% των μετοχών καθίσταται ρυθμιστής των αποφάσεων για το μέλλον του Παναθηναϊκού. Βάζω μια παρένθεση. Εφόσον ο ερασιτέχνης έχει τη δυνατότητα, δεν θα αποτελεί πρόβλημα. Δηλαδή, αν λύσει τα προβλήματα του και έρθει με πρόταση, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Ο Παναθηναϊκός αυτή την ώρα σπαράζεται από ένα άνανδρο, και το σημειώνω αυτό άνανδρο, πόλεμο που χτίζεται μεθοδικά εδώ και πολύ καιρό. Κυρίαρχο ρόλο σε αυτή την αντιπαράθεση έχει η στοχοποίηση της οικογένειάς μου και μου προσωπικά. Η πηγή όλων των δεινών φαίνεται να είναι η οικογένειά μου και εγώ. Πολλοί, χρησιμοποιώντας ως άλοθη αυτή την αντιπαλότητα, στο πρόσωπό μου προχωρούν σε ύβρις και βανδαλισμούς στο γήπεδο, απαξιώνοντας και αποσυντήνοντας την ομάδα. Λοιπόν, δίνουμε ένα τέλος εδώ. Αποχωρούμε από το Παναθηναϊκό. Δεν θα υπάρχει καμία πλέον δικαιολογία με πρόσχημα τη δική μας παρουσία για να υπάρχουν έρηδες και αντιπαραθέσεις. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι μετά από 32 χρόνια ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πορευτεί χωρίς την οικογένεια Βαρδινογιάννη. Είμαι στη διάθεση να απαντήσω ερωτήσεις.